Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γι' αυτό, θα είμαστε και σήμερα μαζί στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», που είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε να σχολιάζουμε πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα θέματα, τα ζητήματα, τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα φαίνεται στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να σας θυμίσουμε και να σας υπενθυμίσουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρήσαμε ποτέ τον εαυτό μας ότι είμαστε διδάσκαλοι ή καθηγητές ή ακόμη και θεολόγοι, αλλά εκείνο που ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε είναι μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαζί με εσάς, όλοι μαζί μαθητεύουμε για τα θέματα τα οποία μας και σας απασχολούν μέσα από το Λόγο του Θεού. Σήμερα θα αρχίσουμε με τη χάρη του Χριστού με ένα ζήτημα που μας στέλνει η αγαπητή μας Δήμητρα. Αναφέρεται: «Αγαπητά μου αδέλφια, πρόσφατα επέστρεψα στο Θεό, αλλά στο διάστημα της αποστασίας μου αραβωνιάστηκα με ένα πολύ καλό παιδί, ο οποίος όμως δεν είναι ακόμη πιστός. Είναι αμαρτία να έχω μαζί του σαρκικές επαφές μέχρι να παντρευτούμε?» Ναι, αγαπητή Δήμητρα, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε νέο. Όμως πρέπει να ξέρουμε με τα πάση βεβαιότητας ότι όλοι οι γάμοι, ο κάθε γάμος, έχει πολλά ρίσκα για την επιβίωσή του και για την ευτυχία των ανθρώπων και τη δημιουργία ευτυχισμένης οικογένειας. Την ευτυχία των ανθρώπων που θα παρτίζουν και την ευτυχία της οικογένειας που θα δημιουργηθεί. Όλοι οι γάμοι έχουν ρίσκο. Και τούτο γιατί είμαστε άνθρωποι και είναι γεγραμμένο ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή υπερπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Κανένας λοιπόν δεν μπορεί να εγγυηθεί για την καρδιά του ότι θα παραμείνει στον Θεό, αλλά και θα παραμείνει και να αγαπάει το Θεό, αλλά και θα παραμείνει και να αγαπάει και τον άνθρωπο που ο Θεός του χάρισε. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού πάντοτε προσεύχονται ο Θεός να τους χαρίσει και να τους φανερώσει τον σύζυγο ή τη σύζυγο που αυτός που έχει προετοιμάσει για τη δημιουργία μιας οικογένειας, ούτως ώστε οι επικινδυνότητες, τα ρίσκα δηλαδή, να μειώνονται στο ελάχιστο, όπως πράγματι αυτό συμβαίνει μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, όπου τα διαζύγια μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, οι χωρισμοί δηλαδή μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, είναι έως μηδενικοί. Υπάρχουν αλλά ελάχιστες, απόλυτα ελάχιστες εξαιρέσεις, μικρές εξαιρέσεις. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική σου, καθώς γνώρισες ένα πολύ καλό παιδί στον καιρό της αποστασίας σου, μπορώ να σου πω ότι έχω γνωρίσει πολλά ζευγάρια που όταν κάποιος ή κάποια αποστάτησαν, βρήκαν κάποιο νέο ή νέα, ήταν από το Θεό, γιατί δεν έπαψαν να έχουν χάσει τη χάρη του Θεού και τη βοήθεια του Θεού στην αποστασία τους, εάν δεν τον αρνήθηκαν το Θεό, εάν δεν τον εγκατέλειψαν, αν αποστάτησαν, απομακρύνθηκαν δηλαδή από τον Θεό από αδυναμία και όχι από απιστία, και εσύ φαίνεται ότι απομακρύνθηκες από αδυναμία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχω δει λοιπόν πολλούς νέους και νέες μέσα στην Εκκλησία που επειδή αποστάτησαν από αδυναμία βρήκαν ανθρώπους που ήταν από το Θεό, βρήκαν χάρη από το Θεό, τους μίλησαν για τον Χριστό,
και είτε πριν το γάμο, είτε συνήθως και τις περισσότερες φορές μετά το γάμο, δέχθηκαν και οι σύντροφοί τους στο Χριστό και έτσι αποτελούν σήμερα ευλογημένες και άγιες οικογένειες μέσα στην Εκκλησία του Χριστού που εργάζονται το έργο του Θεού και υπηρετούν την Εκκλησία του Θεού. Εύχομαι και εσύ να είσαι μια τέτοια περίπτωση. Όμως, εκείνο που προέχει είναι δύο πράγματα. Μέσα σε αυτή την επικινδυνότητα στην οποία εισήλθες. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση γιατί είναι έξω από το θέλημα του Θεού και από το Λόγο του Θεού, καθώς ο Λόγος του Θεού μας λέει μην ετεροζυγείτε με τους απίστους, δηλαδή μην μπαίνετε στον ίδιο ζυγό. Και βέβαια πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της ομοζυγίας είναι ο γάμος, έτσι. Μπορεί να είναι και συνεργασίες και συνεταιρισμοί και πολλά άλλα πράγματα, αλλά η πιο αντιπροσωπευτική κατάσταση στο Λόγο του Θεού που λέει μην ομοζυγείτε ή όπως το κείμενο λέει μην ετεροζυγείτε και είναι το ίδιο νόημα με τους απίστους, είναι η περίπτωση του γάμου. Άρα εσύ γνώρισες ένα παιδί, είναι πολύ καλό παιδί, τον αγάπησε, σε αγάπησε και έχετε αποφασίσει, αρμονιαστήκατε και έχετε αποφασίσει να παντρευτείτε. Δύο είναι λοιπόν τα κρίσιμα σημεία που θα πρέπει να λάβεις υπόψη σου και να ζητάς από το Θεό. Το πρώτον είναι να επέμβει γρήγορα ο Θεός στην καρδιά του νέου, ώστε να τον αναγεννήσει, να τον προσθέσει στην Εκκλησία του, να τον σώσει, να τον φέρει μέσα στο Λόγο του Θεού και στην παρουσία του Θεού, να μην αποτελείται πια άτομα με διαφορετικό πιστεύω, με διαφορετική θέση μέσα στον κόσμο αυτό, ο μεν ένας μέσα στη βασιλεία, η μεν μία μέσα στη βασιλεία του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, ο άλλος ένας καλός άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος, αλλά που δεν έχει δεχθεί ακόμη τον Ιησού Χριστό. Και αυτό θα πρέπει να συμβεί, πρέπει να προσεύχεσαι λοιπόν και πρέπει ο Θεός να επέμβει και να ενεργήσει αν είναι δυνατόν πριν παντρευτείτε, γιατί άμα παντρευτείτε θα αντιμετωπίσετε όλες τις δυσκολίες του αντίθετο πιστεύω σας. Δηλαδή ο ένας θα θέλει να κάνετε πράγματα του κόσμου, καθώς ο κόσμος θα είναι μέσα του και αγαπάει τον κόσμο, θα θέλει τις διασκεδάσεις του κόσμου, δεν λέω τις αμαρτίες, θα θέλει τις διασκεδάσεις του κόσμου, θα είναι ένας άνθρωπος κοσμικός. Εσύ από την άλλη μεριά που επέστρεψες στο Θεό, θα είσαι ένας άνθρωπος πνευματικός. Δύσκολο λοιπόν θα είναι να τα βρείτε, έστω και αν υπάρχει η αγάπη μέσα σας, εκτός και αν είναι η αγάπη του Θεού που θα σας ενώσει, η αγάπη του Χριστού που θα σας εισφίξει. Αν υπάρχει η αγάπη η συναισθηματική, η ανθρώπινη, τότε θα βρεθείτε σε πολύ δύσκολη θέση, σε πάρα πολύ δύσκολη θέση από τη στιγμή που θα παντρευτείτε και μετά. Άρα λοιπόν το πρώτο που θα πρέπει να σας απασχολήσει είναι να προσεύχεσαι και μάλιστα και με νηστεία και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορείς, ώστε ο Θεός να επέμβει στην καρδιά του νέου για να τον φέρει στην παρουσία του. Το δεύτερο βασικό το οποίο πρέπει να προσέξεις είναι πια ο αγιασμός και η καθαρότητά σου, ώστε η προσευχή σου να γίνεται με παρησία προς το Θεό. Δηλαδή να μην υπάρχει χώρισμα ανάμεσα στο Θεό και σε σένα, ώστε οι προσευχές σου να φτάνουν στον ουράνιο Πατέρα ως ευώδες θυμίαμα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Και ένα βασικό θέμα στον αγιασμό σου ανάμεσα σε όλα τα άλλα, γιατί ο αγιασμός έρχεται με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή με το να ακούς και να μελετάς το Λόγο του Θεού, μάλιστα όπως ακριβώς λέει και ο Απόστολος Ιάκωβος, να επιμένεις και να εγκύπτεις. Όποιος όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, αυτός είναι εκτελεστής έργου και θα είναι μακάριος στην εκτέλεση αυτού. Άρα λοιπόν, εκείνο που πρέπει να προσέξεις είναι ο αγιασμός σου, εγκύπτοντας και επιμένοντας το Λόγο του Θεού, δια του Λόγου του Θεού, και ο αγιασμός δια του Πνεύματος του Αγίου να πληρούσε Πνεύματος Αγίου και να εξητάς
τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, γιατί είναι γεγραμμένο, θέλετε, λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Κάθε φορά λοιπόν που σε επισκέπτεται ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου και σε πληρώνει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο, τότε παίρνεις δύναμη και θα μπορείς να περπατάς πιο αποφασιστικά στο θέλημα του Θεού και στο δρόμο του Θεού. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο τα οποία θα πρέπει με μεγάλη προσοχή να τα αγωνίζεσαι και να τα εργάζεσαι. Τώρα για να έρθουμε στην καθεαυτού ερώτησή σου, είναι αμαρτία να έχω μαζί του σαρκικές επαφές μέχρι να παντρευτούμε? Δεν είναι αυτό το κρίσιμο σημείο, αλλά επειδή είναι η κυρίως απάντησή σου, θα σου απαντήσω. Το κρίσιμο σημείο, όμως επιμένω, είναι τα προηγούμενα δύο. Και τα προηγούμενα δύο είναι αγώνας στην προσευχή και στην εξήτηση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν όποιος πλησιάζει το Θεό, έρχεται στο Θεό, ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης τους εξητούντας Αυτόν. Άρα λοιπόν μεταζήλου, ενθέρμος να προσεύχεσαι και να εξητάς την επέμβαση του Θεού στην καρδιά του νέου που αγαπάς. Και το δεύτερο είναι να φροντίζεις τον αγιασμό σου και την καθαρότητά σου. Να μετανοείς, να επιστρέφεις στο Θεό, να ζητάς το αίμα του Ιησού Χριστού και να ασχολείσαι ιδιαιτέρως με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να ευαρεστήσεις το Θεό και ο Θεός να επέμβει και να ευλογήσει και να σώσει τον νέο που θα κάνει και που έχεις εσύ αποφασίσει να γίνει άντρα σου. Και εύχομαι να το έχει αποφασίσει και ο Θεός. Όμως την ερώτησή σου που αφορά και πάλι τον αγιασμό σου, ο Λόγος του Θεού είναι σαφής και αναφέρεται λοιπόν, διαβάζω, από το κεφάλαιο Ζ, το 7ο κεφάλαιο της επιστολής προς Κορινθίους Α και το 36 εδάφιο. Αλλά εάν της νομίζει ότι ασχημονεί προς την Παρθένων αυτού, εάν παρήλθε η ακμή αυτής και πρέπει να γίνει ούτως, ας κάνει ό,τι θέλει, δεν αμαρτάνει, ας υπαδρεύονται. Ώστις όμως στέκει εν τη καρδία μη έχουν ανάγκην, έχει όμως εξουσίαν περί του Διού αυτού θελήματος και απεφάσισε τούτο εν τη καρδία αυτού να φυλάτει την εαυτόν Παρθένων πράτη καλός. Ώστε και ώστις υπανδρεύει πράτη καλός, αλλά ο μη υπανδρεύων πράτη καλύτερα. Οι σχέσεις σας πριν από το γάμο και οι οποιασδήποτε σαρκικές σχέσεις οποιοδήποτε ανθρώπου έξω από τη συζυγική εστία, για το Λόγο του Θεού είναι αμαρτία και μάλιστα πορνεία, η οποία είναι αμαρτία, την οποία ο άνθρωπος, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αμαρτάνει στο ίδιο αυτού σώμα. Άρα λοιπόν, μέσα σε αυτή την αμαρτία που βρίσκεται ο άνθρωπος όταν έχει σαρκικές επαφές με αυτόν τον οποίον πρόκειται να παντρευτεί, ο Θεός έρχεται να του δώσει δύο διεξόδους. Η μία διεξόδος είναι αν μπορείς και αποφασίσεις στην καρδιά σου να φυλάτεις τον εαυτό σου καθαρό από αυτόν, πράττεις καλύτερα, πράττεις πάρα πολύ καλά. Αυτή είναι η πρώτη συμβουλή. Εάν μπορείς δηλαδή να μην έχεις σαρκικές σχέσεις μέχρι να παντρευτείς, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και ευάρεστο ενώπιον του Θεού. Αν όμως δεν έχεις αυτή την ικανότητα και αυτή τη δυνατότητα, τότε ο Λόγος του Θεού λέει, πάρε απόφαση και παντρέψου αμέσως. Μην κάνεις προετοιμασίες μεγάλες και πολλές. Παντρέψου αύριο. Δηλαδή όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όχι όσο γίνεται πιο γρήγορα για την προετοιμασία, γιατί ο αραβώνας είναι μια προετοιμασία. Είναι βέβαιο ότι θα παντρευτεί κάποιος όταν αραβωνιάζεται. Είναι μια υπόσχεση δηλαδή. Όπως ο Χριστός μας αραβωνιάστηκε δίδοντάς μας τη βέρα, το δαχτυλίδι του Πνεύματος του Αγίου, τον αραβώνα του Πνεύματος του Αγίου και μας λέει εξάπαντος, εάν μείνεις πιστός σε μένα, μας λέει ο Χριστός, εγώ όταν θα έρθω να παραλάβω την εκκλησία μου για να την παραστήσω Αγία και ένδοξο μπροστά στο Θεό, ώστε να μας παντρέψει ο Θεός, τον Χριστό και την εκκλησία, εγώ σου υπόσχομαι ότι θα σε παραλάβω και σένα.
Γι' αυτό και σε βαφτίζω με Πνεύμα Άγιο. Ο αραβώνας λοιπόν είναι μια υπόσχεση, αλλά ταυτόχρονα και μια προετοιμασία του γάμου. Γιατί από τη στιγμή που μας αραβωνιάζεται ο Χριστός, μας βαφτίζει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, μας προετοιμάζει με παιδεία, με νουθεσία, με δοκιμασία, μας προετοιμάζει για να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας και να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών ενδόξως και δια των πυλώνων. Άρα λοιπόν και εσείς αραβωνιασμένοι, που σημαίνει ότι προετοιμάζεστε για να παντρευτείτε. Αυτή η προετοιμασία του γάμου είναι απαραίτητο εφόσον δεν μπορείτε παρά να έχετε σαρκικές σχέσεις, να ελαχιστοποιηθεί, να μηδενιστεί ακόμη καλύτερα και να παντρευτείτε αμέσως. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, αν παρήλθε η ακμή αυτής και πρέπει να γίνει ούτως, ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν αμαρτάνει μόνο να παντρεύονται, επιγόντως. Τώρα, σε σένα λοιπόν υπάρχουν δύο πράγματα που είναι αντίθετα. Το πρώτο είναι, εάν θέλεις να έχεις σαρκικές σχέσεις, πρέπει να παντρευτείς γρήγορα. Αυτό όμως το να παντρευτείς γρήγορα εγκυμονεί τους κινδύνους που είπαμε πιο μπροστά. Γιατί καλό είναι να δώσουμε χρόνο στο Θεό, να φανερώσει το θέλημά Του το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο σε μας, σε σένα δηλαδή, ώστε να πάρεις σωστή απόφαση εν τέλει. Εάν λοιπόν πάρεις αυτή την απόφαση, να δώσεις χρόνο στο Θεό, ώστε να μην γίνει άμεσα ο γάμος, στον Θεό για να επέμβει στην καρδιά του νέου, να τον σώσει, να τον ευλογήσει και να σας ευλογήσει, που είναι πάρα πολύ πιθανόν, τότε δεν πρέπει να έχεις σαρκικές σχέσεις. Εάν όμως δεν μπορείς, γιατί όχι μόνο είναι αμαρτία, αλλά δεν είναι βάρεστο βασικά εις το Θεό και σου χαλάει τον αγιασμό σου και χαλάει και την πορεία σου με τον Χριστό αλλά και με τον νέο αυτό. Αν από την άλλη μεριά δεν μπορείς και αυτός δεν μπορεί να μην έχετε σαρκικές σχέσεις, τότε θα πάρεις αυτό το ρίσκο της μεγάλης επιτυχίας ή της μεγάλης αποτυχίας να παντρευτείτε αμέσως, ώστε να μην είσαι μέσα στην επικινδυνότητα της πορνείας και της αμαρτίας. Δεν είναι εύκολο να τα αποφασίσεις. Είναι εύκολο όμως για κάποιο πολύ μικρό χρονικό διάστημα να εξηγήσεις το νέο τους λόγους για τους οποίους δεν θέλεις να έχεις σαρκικές επαφές μαζί του, ώστε να αφιερωθείς στην νηστεία και στην προσευχή και στην εξήτηση από το Θεό, να ενεργήσει ο Θεός στην καρδιά του και στην καρδιά σου και να σας φανερώσει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε με βήματα σιγουριάς, δηλαδή με την οδηγία του Θεού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, να περπατήσετε για μια ευλογημένη ζωή. Είναι κάτι που με πολύ αγάπη προσπαθώ να το εκφράσω, γιατί καταλαβαίνω αφενός μεν την αγάπη σου για τον Χριστό, αφετέρου δε την αγάπη σου για τον νέο και βρίσκεσαι σε ένα μεγάλο δίλημα. Θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού, αλλά αγαπάς και τον νέο. Ανθρωπίνως είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να τα ταιριάξεις και τα δυο. Μπορείς όμως με τα πάσης βεβαιότητας, με τη βοήθεια του Θεού, που κάνει μεγαλεία, θαυμάσια και τεράστια και αλλάζει τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου, να αφιερωθείς στο Θεό για λίγο καιρό, για μια εβδομάδα, προσευχόμενη και εξητούσα από τον Θεό επέμβαση, φανέρωση, οδηγία, δύναμη. Να εξητούσα λοιπόν από τον Θεό τη χάρη του Χριστού, μέσα σε μια εβδομάδα πιστεύω, ελπίζω στο Θεό ότι ο Θεός θα σου χαράξει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσεις. Άλλωστε, αυτό είναι που ο Θεός κάνει και θέλει να κάνει στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται και τον πλησιάζουν. Ο Θεός λοιπόν έχει υποσχεθεί και υπόσχεται και σε σένα μια φορά ακόμη και σε όλους μας το έχει υποσχεθεί.
αφού πλησίασες τον Χριστό και δέχτηκες τον Χριστό και μετανόησες, γιατί αυτό σημαίνει επέστρεψα στο Θεό, και μετανόησες και ζήτησες συγχώρεση από το Θεό και το αίμα του Χριστού σε καλύπτει και σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία, ο Θεός σου υπόσχεται ότι εγώ θέλω σε συνετίζει, εγώ θα σε συνετίσω, εγώ θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, εγώ θα σε συμβουλεύω και η οφθαλμή μου θα είναι απάντως. Εγώ θα σε προστατεύω. Αυτή είναι λοιπόν η υπόσχεση του Θεού που δίνει σε σένα που επέστρεψες σε Αυτόν και εξητάς το αίμα του Χριστού με μετάνοια και εξομολόγησες το Θεό για τα λάθη σου και τις αμαρτίες σου και την αποστασία σου. Το βέβαιο είναι λοιπόν ότι ο Θεός θα σε συνετίσει, θα σε διδάξει την οδό που πρέπει να περπατάς, θα σε συμβουλεύει και θα σε προστατεύει. Και μέσα από μία αφιέρωση λίγων ημερών, μέσα από μία εξήτηση λίγων ημερών, πιστεύω ότι ο Θεός και θα σε συνετίσει, δηλαδή θα σου φανερώσει τι είναι το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, θα σε διδάξει τι πρέπει ακριβώς να κάνεις, την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις, θα σε συμβουλεύει και τώρα και πάντοτε στη ζωή σου και θα είναι αυτός που με την πατρική του αγάπη θα σε προστατεύει. Και τότε, όταν λοιπόν μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, εγώ λέω μια εβδομάδα, γιατί το έχω ζήσει αυτό το πράγμα, όταν λοιπόν θα αφιερωθείς, θα δεις το Θεό να ενεργεί, να επεμβαίνει και να κάνει πράγματα τα οποία αυτός του έχεις δώσει το δικαίωμα να αποφασίσει για τη ζωή σου. Μερικές φορές μπορεί αυτά τα οποία θέλει και κάνει ο Θεός να μας αρέσουν. Πολλές φορές όμως και θέλει ο Θεός να μας κάνει πράγματα που μας αρέσουν. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Θεός κάνει πράγματα που αρέσουν σε Αυτόν, γιατί είναι για το καλό σου. Δεν κάνει αυθαίρετα ο Θεός εναντίον των ανθρώπων. Αντιθέτως, με μεγάλη αγάπη ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων που τον εξητούν, επεμβαίνει προς ευλογία. Αγαπητή Δήμητρα, είμαι απολύτως βέβαιος, χωρίς καμία μα καμία αμφιβολία, ότι ο Χριστός αγαπάει και ελπίζω και πιστεύω και προσεύχομαι στο όνομα του Χριστού, ο Θεός που αγαπάει και το καλό αυτό το παιδί που σου έφερε κοντά Του και ελπίζω να στο έφερε ο Θεός και πιστεύω για να είμαι ειλικρινής, εάν Του εξηγήσεις ότι θέλω για μικρό χρονικό διάστημα να προσευχηθώ να δω τι θα κάνουμε και προσέξεις τις παραβάσεις σου και τις ανομίες σου και τις σχέσεις σου με το παιδί αυτό, τις αρκικές, για μικρό χρονικό διάστημα, ο Θεός θα επέμβει, θα ενεργήσει και θα γεμίσει την καρδιά σου και τη ζωή σου με χαρά, καθώς θα σου αποκαλύψει, αφενός μεν καθώς θα σου αποκαλύψει το θέλημά Του και αφετέρου καθώς θα σου δώσει και τη δύναμη και θα βρεις και τη χάρη του Θεού να το περπατήσεις. Να περπατήσεις αυτό το οποίο ο Θεός θα σου δείξει. Και μέσα από αυτό το δρόμο, το δρόμο του Θεού, που όπως έχουμε πει και άλλη φορά, ο δρόμος του Θεού έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι τα οροθέσια της κατοικίας μας, που θα μας βάλει ο Θεός να κατοικήσουμε, και φυσικά και πνευματικά. Φυσικά είναι το σπίτι μας, εκεί που θα μείνουμε, το χωριό μας, ο τόπος μας, η πόλη μας. Πνευματικά είναι η εκκλησία που θα μας προσθέσει ο Χριστός, τοπική εκκλησία μέσα στην οποία ο Θεός έχει προσδιορίσει μέσα στην απόλυτη αγάπη Του την ευλογία μας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, απόλυτο χαρακτηριστικό του Θεού για τη ζωή μας, για τον δρόμο το οποίο πρέπει να περπατήσουμε, είναι το έργο μας, τι θα κάνουμε. Δηλαδή τι είναι αυτό που ο Θεός έχει ετοιμάσει και μπορούμε να κάνουμε και θα το καταλάβουμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Και τέλος την καρποφορία μας. Αυτός θα με ρημνήσει για να μας δώσει και καρπό καλό και ευλογημένο ενώπιον του Θεού. Μέσα σε αυτή λοιπόν τη ζωή, της ευλογίας του Θεού, της παρουσίας του Θεού, θα απολαύσεις
και τη ζωή σου με τον Χριστό και τη ζωή σου με τον άντρα που ο Θεός θα σου χαρίσει και τη ζωή σου με τα παιδιά που ο Θεός θα σας χαρίσει και τη ζωή σου όμως μέσα στην κοινωνία αυτή, μέσα στο περιβάλλον αυτό, που θα είσαστε εκεί δύο φως του κόσμου, φως που θα έχετε πάρει από τον Θεό που είναι φως, και αλάτι του κόσμου, που θα έχετε πάρει τη χάρη του Χριστού μέσα στη ζωή σας δια του Πνεύματος του Αγίου. Σας εύχομαι κι εγώ, μέσα από την ψυχή μου, μέσα από την καρδιά μου, ο Θεός να κάνει το θέλημά Του, το τέλειο, αυτό το οποίο έχει προσδιορίσει, και να ευλογήσει και αυτό το νέο και εσένα, και εύχομαι μαζί να δημιουργήσετε μια οικογένεια αγία και ευλογημένη. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η εκπομπή μας τελείωσε η σημερινή. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου.